ώστε όλοι οι Εβραίοι τον αποκαλούσαν δίκαιο. Και οβλία, που στα εβραϊκά σημαίνει προμαχών λαού και δικαιοσύνη. Από την παιδική ηλικία ο Ιάκωβος έζησε με την πιο αυστηρή άσκηση. Δεν έπινε κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά, νούμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν έτρωγε ποτέ τίποτε από όσα έχουν πνοή ζωής μέσα του. Ξηράφι ποτέ δεν πέρασε επί της κεφαλής του, όπως ορίζει ο νόμος για όσα αφιερώνονται στο Θεό. Ποτέ δεν λουζόταν και δεν χρειόταν με έλαιο, πικραίνοντας, προκρίνοντας τη μέρημνα της ψυχής έναντι εκείνης του σώματος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι ομοφόνος εξέλεξαν το δίκαιο Ιάκωβο πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμου. Τέλειο σε όλες τις αρετές της πράξεως και της θεωρίας. Ο Ιάκωβος μόνος εισερχόταν στα Άγια των Αγίων της Καινής Διαθήκης. Όχι μια φορά το χρόνο, όπως έπρατε ο αρχιερεύς των Ιουδαίων, αλλά κάθε μέρα για να τελέσει τα Άγια Μυστήρια. Ενδεδειμένος ύφασμα λινό, εισερχόταν μόνος του στο λαό και επί ώρες στεκόταν γονιπετής, πρεσβεύοντας υπέρ του λαού και της σωτηρίας του κόσμου, σε βαθμό που τα γόνατά του έγιναν σκληρά σαν πέτρα. Προείδρευσε της Αποστολικής Συνόδου και σχετικά με το αν πρέπει να περιτέμνονται οι εθνικοί που ασπάζονταν τη χριστιανική πίστη, προέτεινε να μην επιβαρύνονται οι προσήλυτοι με τις επιταγές του παλαιού νόμου, αλλά να τους ζητηθεί να απέχουν μόνο από την πορνεία και τα ειδωλόθητα. Συνέταξε επίσης την επιστολή που φέρει το όνομά του στην Αγία Γραφή. Στην επιστολή αυτή διορθώνει όσους θεωρούν το Θεό ως αιτία των κακών. Ο γάρ Θεός, απείραστος εστί κακών, πειράζει δε ουδένα, έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξερχόμενος και δελαζόμενος. Προτρέπει επίσης τους χριστιανούς να μην περιοριστούν στην ομολογία της πίστεως στο Χριστό, αλλά να ακτινοβολεί η πίστη τους μέσα από τα έργα της αρετής. Πώς περγάρ το σώμα, χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκράεστη. Προσθέτει πολλές άλλες συμβουλές για το πώς να διάγει κανείς βίο θεάρεστο και να αποκτήσει τη σοφία την παραθεού, διδάσκοντάς μας να αγωνιζόμαστε εν παντί το δώρο του Κυρίου, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, παρό που καίνει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε επίσης τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του και αποτελεί πηγή όλων των λειτουργιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Περί το έτος 62, η Ιουδαία βρισκόταν σε ταξία και αναρχία. Μετά το θάνατο του γεμόνος Φίστου, οι Εβραίοι είχαν αποτύχει στην απόπειρά τους να θανατωθεί ο Απόστολος Παύλος. Στράφηκαν κατά του Ιακώβου, του οποίου φήμη ως δικαίου έκανε το λαό να εμπιστεύεται το κήρυγμά του. Πολλοί, κόσμος απλός αλλά και πρόκριτοι, είχαν σπαστεί την πίστη και οι γραμματείς και φαρισαίοι φοβούντο ότι τόσο λίγο όλοι θα αναγνώριζαν το πρόσωπο του Ιησού στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Παρουσιάστηκαν τότε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων πλήρης υποκρισίας, επέρεσαν την αρετή του και τη δικαιοσύνη του και του είπαν: «Παρακαλούμε σε το δίκαιο και αμερόληπτο να προτρέψεις το λαό που σύντομα θα συναθρηστεί για το Πάσχα να μην υποπέσει πλάνη σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού. Παρακαλούμε σε να ανέρθει στο πτερίγιο του ναού ώστε να σε βλέπει και να σε ακούει όλος ο λαός και οι εθνικοί ακόμα που θα συγκεντρωθούν για την εορτή». Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερίγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από πλήθος: «Υπέ ημίν δίκαιε
εις τι να πιστέψουμε, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί τον Ιησούν, τον Σταυροθέντα. Φανέρωσε μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς. Ο δε Ιάκωβος με στεντόρια φωνή απάντησε, «Δια τι με ρωτάτε δια τον Υιόν του ανθρώπου?» Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό δεξιά της δυνάμεως του Πατρός του και θα έρθει πάλι καθεζόμενος επί των εφελών για να κρίνει εν δικαιοσύνη την οικουμένη άπασα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν στη μαρτυρία του Ιακώβου και ανέκραξαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Οι γραμματείς όμως και οι Φαρισαίοι έτριξε τα δόντια και φώναξαν «Ως και ο δίκαιος επλανήθη». Έτρεξαν στο πτερίγιο του ναού και έριξαν κατά γη στο δίκαιο για να πληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Άρωμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν εστί». Παρά το ύψος από το οποίο έπεσε ο Ιάκωβος δεν σκοτώθηκε, πέφτοντας και οι Ιουδαίοι άρχισαν να τον λιθομονούν. Ο Άγιος σηκώθηκε, γονατίζοντας ανέκραξε προς τον Θεό κατά μίμηση του Χριστού και του Αγίου Στεφάνου. «Οικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα επουράνιε, άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπιούσι». Και ενώ προσευχόταν για τους διώκτες και τους δημίους, ένας Ιουδαίος από το πλήθος κατελήθη από μανία, βλέποντας την ακλόνητη πίστη του δικαίου. Πήρε το ξύλο με το οποίο στράγγιζαν τα υφάσματα, το χτύπησε στην κεφαλή και έτσι ο Ιάκωβος, ο δίκαιος, μαρτύρησε την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Τον ενταφίασαν επί τόπου κοντά στο ναό. Τόση ήταν η φήμη της αρετής του Ιακώβου, ώστε ακόμη και οι πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι εθεώρησαν το μαρτύριό του, μαρτυρικό του θάνατο, ως αιτία της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ κατά το έτος 70. Εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Αλληλούια. Σε Χριστό μυστήριο νύχτα, φίλοι μας οι δάσο κατάφερα Ιούδας.